η ζωή μου στο παλαιό φάλιρο, μια ήσυχη γειτονιά στην Αττική, κυλούσε ήρεμα και προβλέψιμα. Δούλευα ω λογίστρια σε ένα μικρό γραφείο, διάβαζα βιβλία, έβλεπα ταινίε και σπάνια έβγαινα έξω. Ήμουν 26 χρονών, ανήπαντρη και χωρί σχέση. Μέχρι που γνώρισα τον Σπύρο. Ο Σπύρο ήταν ο κρεοπόλη τη γειτονιά. Ήταν ένα ψηλό, γυμνασμένο άντρα με σκούρα μαλλιά και μάτια που σε τραβούσαν σαν μαγνήτη. Ήταν πάντα χαμογελαστό και ευγενικό, και με έκανε να νιώθω άνετα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Ξεκινήσαμε με μικρέ κουβέντε, ένα καλημέρα και ένα τι θα θέλατε, στο κρεοπολείο. Σιγά σιγά, η κουβέντα μα μεγάλωσε, μοιραστήκαμε ιστορίε και χόμπι, και σύντομα ένιωσα μία έλξη για αυτόν τον άντρα που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Μία μέρα, μετά τη δουλειά, πέρασα από το κρεοπολείο. Ο Σπύρο ήταν μόνο, και μου πρότεινε να βγούμε για φαγητό. Δέχτηκα με χαρά, και περάσαμε όλο το βράδυ μιλώντα και γελώντα ήταν σαν να γνωριζόμασταν για πάντα. Σταδιακά, η φιλία μα εξελίχθηκε σε κάτι πιο βαθύ. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε ραντεβού, να κάνουμε βόλτε στην παραλία, να πηγαίνουμε για φαγητό και για σινεμά. Κάθε μέρα που περνούσα μαζί του, ένιωθα όλο και πιο ερωτευμένη. Ο Σπύρος ήταν ο άντρα που ονειρευόμουν, γλυκό, ευγενικό, αστείο και γεμάτο ζεστασιά. Μια βραδιά, μετά από ένα ρομαντικό δείπνο, ο Σπύρος με φίλησε. Ήταν ένα φιλί γεμάτο πάθος και τρυφερότητα και ήξερα ότι ήθελα να είμαι μαζί του. Εκείνη τη νύχτα έκανα έρωτα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία μαγική και συνάμα τρομακτική, αλλά με τον Σπύρο στο πλάι μου ένιωθα ασφαλής και αγαπημένη. Από τότε είμαστε μαζί. Ο Σπύρος είναι ο καλύτερος μου φίλος, ο εραστής μου, ο σύντροφο μου στη ζωή. Μαζί νιώθω πλήρης και ευτυχισμένη. Η ζωή μου στο παλαιό φάλιρο δεν είναι πια ήσυχη και προβλέψιμη. Είναι γεμάτη έρωτα, γέλιο και περιπέτεια. Και όλα αυτά χάρη στον Σπύρο, τον Κρεοπόλη τη γειτονιά μου.